Εγώ θέλω να πω κάτι. Ότι ένα ωραίο μήνυμα που πρέπει κανείς να περνάει γενικώς είναι να αποδέχεται τον εαυτό του και η οικογένεια να τον βοηθά να αποδεχτεί τον εαυτό του από μικρό. Αυτό εδώ τώρα το μήνυμα. Που καλούμεθα να περάσουμε όλοι. Ότι μπράβο που απελευθερώθηκες. Κέιτλιν. Μπράβο που απελευθερώθηκες στα 65. Και προβάλλεσαι με σεξ φορέματα στα εξώφυλλα του Vanity Fair. Και αυτό θέλει να πουλήσει με σένα. Αυτό σαν μήνυμα. Εμένα δεν μου αρέσει. Και ξέρεις κατά Τατιάνα, άμα δεν δηλαδή, είχε άλλο την προβολή. Τι είναι αυτό που δεν σου αρέσει. Δεν μου αρέσει. Δεν μου αρέσει. Αν ήθελες αγόρι μου να γίνεις γυναίκα, καντό σιωπηλά, αν πια ήταν τα αποθυμένα σου κάντο, αλλά αυτή τη στιγμή το να περάσουμε μπράβο χειροκροτάει όλη η οικογένεια. Ο πατέρας των 6 παιδιών όχι έγινε γκόμενα και βγαίνει στο Vanity Fair σε 6 γκόμενα στα 65, όχι πια, εντάξει. Stop. Ναι. Stop και όλοι. Το παρακολουθούμε και χειροκροτάμε. Μπράβο, απελευθερώθηκε. Ναι, Τατιάνα, είναι ένα ολόκληρο έθνος που λέει μπράβο. Θα απαγορεύσουν άλλον, ας πούμε, έστω και στα 65 να κάνει αυτό που θέλει.